Billions να τυπώνονται από τη μία μεριά βάση του Tether αλλά και του USDC την Παρασκευή ενώ παρατηρήσαμε ότι οι institutionals άρχισαν να πουλάνε για ακόμη μία φορά και αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε και να ελέγξουμε προφανώς βρίσκεται και στις οθόνες μας πάρα πολύ σύντομα πριν μπούμε όμως στη διαδικασία αυτή καλό θα ήταν να μπείτε στη διαδικασία να πατήσετε like, subscribe και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις για να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το content το οποίο κάνουμε share κάθε φορά Είμαστε εδώ λοιπόν για να μπορέσουμε να δούμε και να αφομοιώσουμε το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στι αγορέ, να δώσουμε μια ακόμα πάρα πολύ δυνατή ενημέρωση. Από τις περισσότερες φορές τις οποίες κάνουμε προφανώς ενημερώσεις οι περισσότεροι από εμάς βλέπουν το πόσο τέλεια λειτουργεί και η τεχνική ανάλυση αλλά και όλα τα σημεία τα οποία δίνουμε μέσα στις αγορές και εννοείται αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η τεχνική ανάλυση αλλά και τα charts δεν κάνουν ποτέ λάθη είναι εκεί για να μας δώσουν την πλήρη εικόνα της αγοράς και βλέπουμε ότι τις περισσότερες τουλάχιστον φορέ βγαίνουμε επιβεβαιωμένοι πάμε λοιπόν κατευθείαν να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει όχι μόνο στα charts αλλά και στα νέα βλέπουμε ότι η πώληση στις 14 του Ιουνίου ήταν σε τα 181 εκατομμύρια τα οποία είδαμε να γίνονται outflow από τις αγορές βλέπουμε ότι λοιπόν και τις 13 αλλά και τις 14 υπήρξε ε, κίνηση των ETF ε, που πουλήσανε και αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας σίγουρα και βάσει των charts είναι ότι το bitcoin βρίσκεται ε, σε ένα consolidation κάτι στο οποίο αναφερθήκαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει το ότι πραγματικά ε, βλέπουμε μέσα στην αγορά το πιο αρνητικό σημείο αυτή τη στιγμή είναι ότι η weekly στο casting RSI άρχισε για ακόμη μια φορά να πιέζει προς την καθοδική πορεία τι σημαίνει τώρα όλο αυτό αν βλέπαμε προφανώς τιμές ε, να φεύγουν από τις 56.000 και να φτάνουν μέχρι και τις 50.000 σίγουρα θα είχαμε τις bullish divergence να έρχονται για την ε, Stochastic RSI και ε, σίγουρα τα σημεία τα οποία είναι αξιόλογα για να μπορέσουμε να δούμε ε, που βρίσκονται και οι αντιστάσει αλλά και τα πιο δυνατά supports είναι τα σημεία των 71.000 σχεδόν αλλά και τα σημεία των 60.000 ως βασικό support. Αυτό το οποίο σίγουρα εντοπίζουμε είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα consolidation mode, έχουμε αναβερθεί και στους κύκλους της αγοράς και την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπουμε όμως ότι αυτή η εξέλιξη της τιμής ίσως να μην φτάσει στα σημεία να μας δώσει μια θετική, ένα θετικό breakout για την ανωδική πορεία. Αυτό σίγουρα α, θα πρέπει να το περιμένουμε, διότι αν σε περίπτωση που το bitcoin κάνει το breakout και έρθει να γυρίσει ουσιαστικά αυτές τις 71.400 από uh, resistance, σίγουρα το rally θα είναι σχετικά τρελό. Όπως, όπως φαίνεται, λογικά θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό rally. Ε, σίγουρα, όμω, σίγουρα όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να εντοπίσουμε είναι το γεγονό ότι τα momentum waves βλέπουμε και στο weekly chart ότι έχουν μια τάση πτωτική ε, τύπου divergence, οι οποίε ε, έρχονται μαζί με το money flow να δώσουν επίση μια καθοδική πορεία. Καθώ τα VWAPs θα έπρεπε να κάνουν το price reversal και να δούμε κατώτερε τιμέ, καθώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτωτική τάση εδώ. Που σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, διότι αν αυτό δεν γυρίσει πάρα πολύ σύντομα, ε, σίγουρα το consolidation δεν θα μας βγει σε καλό. Δηλαδή θα φτάσουμε σε μια φάση ε, του να έχουμε δει τύπου 60.000 δολάρια για το bitcoin, ίσως μια έτσι ανώτερη κίνηση όπου θα ε, πιστέψουν πάρα πολύ ότι ε, θα μπορούσε να υπάρξει price reversal και τελικά να γίνει το breakdown. Και αυτοί οι οποίοι λένε τώρα ότι το bitcoin είναι για παράδειγμα. Ε, Οκ okay, για αγορά Θα βλαστιμίζουν την ώρα και τη στιγμή Διότι θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αγοράσαν Στις 65, 66, 67 χιλιάδες πάντων δολάρια Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο Και για αυτό το λόγο Εγώ προσωπικά χωρίς αυτό να είναι η οικονομική συμβουλή Μπαίνω στη διαδικασία πάντοτε να παίρνω Profits από τις αγορές Όταν βλέπουμε ότι ε, το bitcoin βρίσκεται σε τόσο υψηλέ τιμέ. Δεν βλάπτει κανένα και ειδικά την τσέπη μου. Και εννοείται να μπορώ να εξασφαλίσω τέλο πάντων αυτό για το οποίο δούλεψα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα, σε αυτή τη φάση στην οποία ε, βλέπουμε και την EMA Ribbon εδώ πέρα στο 2 week chart. Ε, συνεχίζει η πτώση της EMA Ribbon, φτάνουμε σε σημεία τύπου, τύπου oversold για ακόμη μία φορά καθώς την τελευταία φορά το είχαμε δει εδώ πίσω. Θα είναι όμως λίγο περίεργη η κατάσταση γιατί Uh, ενώ εδώ βρισκόμαστε σε χαμηλά σημεία και για την Williams R αλλά και για την RSI, εδώ δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Είμαστε σε υψηλά σημεία που σημαίνει ότι uh, λογικά, ακόμα αν υπάρχει ένα ένας τρόπο για να μπορέσει αυτό το πράγμα να γυρίσει και να μα δώσει ανώτερε τιμέ μέσα στο καλοκαίρι, uh, σίγουρα θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει τόσο εύκολα. Οπότε, πιο πολύ το consolidation ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα uh, είναι αυτό το οποίο εξετάζω. Ε, τώρα αυτό το οποίο θα έπρεπε να δούμε σε κάθε περίπτωση α, είναι το γεγονός ότι στο πιο σημαντικό support αυτή τη στιγμή το οποίο βλέπουμε έχουμε φτάσει στα όρια το διαγώνιο ανωδικό support το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, είναι η, η κύρια βάση ε, και αν κάτι τέτοιο προφανώς μας δώσει breakdown και κατώτερες τιμές τότε οι στόχοι και βάσει του Head and Shoulder Pattern, το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται εδώ πέρα, φτάνουν μέχρι και τις 43.000 δολάρια σε περίπτωση που αυτό σπάσει εν ευθέτω χρόνο. Βάσει του Price Action βέβαια, αν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο και εννοείται κατευθείαν, να δούμε τις κατώτερες τιμές, θα υπήρχε κάποιο πιθανό consolidation, ενώ θα μπορούσε η τιμή να έρθει να κάνει ένα τελευταίο breakout, να δει τις 77 με 81.000 και μετά προφανώς την καθοδική Κίνηση προ τα σημεία τα οποία αναφερθήκαμε, οπότε θα πρέπει να είμαστε σίγουρα σίγουρα προσεκτικοί. Δεν είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο εγώ προσωπικά είμαι υπερμπούλη. Ωραία, έχω ε, σταματήσει πλέον να είμαι υπερμπούλη. Ε, και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ε, ένα ακόμα leg up προ ανώτερε τιμέ, ίσω και από εδώ, θα μπορούσε να μα δώσει προφανώ πολύ καλή ε, κίνηση. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και βάσει του daily chart. Στο daily chart λοιπόν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μας λένε ότι εδώ θα μπορούσε να κρατήσει το bitcoin και εννοείται να κάνει ένα breakout προς τις ανώτερες τιμές και να δούμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τον επιθυμητό στόχο τον οποίο θα θέλαμε. Ωραία. Ε, τώρα αν πάμε στο daily chart εδώ πέρα και εφαρμόσουμε ακριβώς την support line βλέπουμε ότι Uh, έχει γίνει πιθανό breakdown και θα μπορούσε ίσως να κατέβει και σε 60.000. αυτή τη στιγμή όμως αυτό που βλέπω και, με, uh, και μου αρέσει είναι το γεγονός ότι στο daily uh, η Stochastic έχει βρει bottom line έχουμε αρκετά καλές hidden bullish divergence uh, οπότε θα έπρεπε να δούμε και μια δεύτερη κίνηση ίσως και το price reversal προς τις ανώτερες τιμές. Οι ανώτερες αυτές τιμές οι οποίες θα έπρεπε σίγουρα να φτάσουν uh, και να ξεπεράσουν του 71 που είναι και το πιο σημαντικό resistance αυτή τη στιγμή πρέπει να μετατραπεί σε support αν θέλουμε να έχουμε μια τέτοια τάση τώρα στο daily chart το consolidation φαίνεται από τις δύο αυτές πορείες δηλαδή από τη μία έχουμε τα VWAPs τα οποία έχουν δώσει την καθοδική κίνηση ώστε ε, να έχουμε το συγκεκριμένο momentum wave προς την καθοδική πορεία ε, που αυτό προφανώς αποτελεί αρνητική τάση ε, και το είδαμε ότι πέσαμε μέχρι και τις 65.000 περίπου δολάρια. Ενώ από την άλλη έχουμε τα Turtle Waves τα οποία βλέπουμε ότι σιγά 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 μας δίνουν την ανωδική κίνηση. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε σίγουρα τη μία από τις μεριές να υπερισχύει. Αυτή η οποία φαίνεται να υπερισχύει στη δεδομένη χρονική φάση είναι αν ανάψει εδώ το Green Dot τις επόμενες μέρες και αρχίσουμε να έχουμε ένα Price Reversal μαζί με το συγκεκριμένο VWAP ε, τότε εντό 2 ή 3 εβδομάδων θα μπορούσαμε να έχουμε μια κίνηση προς την ανωδική πορεία και ίσως να σπάσουμε τα συγκεκριμένα επίπεδα τώρα το δεύτερο ε, support το οποίο εξετάζουμε το οποίο support ε, θα μπορούσε κάλλιστα να μας φτάσει μέχρι και τον Νοέμβριο με τελική τιμή και πάλι ακόμη μια φορά τα 43.000 δολάρια οπότε ε, θα θέλαμε να δούμε πρώτα απ' όλα να κρατάει το συγκεκριμένο επίπεδο, να δούμε κάποιε ανώτερε τιμέ, να γίνει το πιθανό breakdown. Το breakdown παιδιά θα γίνει το χρόνο, θα γίνει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση από την πρώτη support line για να μπορέσουμε να δούμε ε, προφανώ και τι κατώτερε τιμέ. Τώρα, α πάμε λίγο στα τετράωρα για να δούμε εδώ το ότι πραγματικά συμβαίνει. Ε, έχουμε αρκετά ε, καλές πιέσεις των shorters οι shorters οι οποίοι έρχονται αυτή τη στιγμή ε, να πιέσουν δυναμικά είδαμε ότι βγήκανε και τα targets τα οποία είχαμε ορίσει τέλος πάντων ε, και από τις προηγούμενες φορές ενώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αρχίζουμε να ε, ε, εισερχόμαστε μέσα στο buy zone και αυτό υπάρχει και η εξή δυσκολία από τους shorters να πιέσουν για κατώτερες τιμές ενώ κάποιοι από αυτούς στα 15 λεπτά και έχουν πάρει take profits διότι ήρθαν από εδώ να πιέσουν και να δουν τις κατώτερες αυτές τιμές τώρα σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετά καλή πίεση από τους buyers βλέπουμε ότι οι shorters πλέον δεν μπορούν να τα και τόσο Βλέπουμε όμως σε κάθε περίπτωση τις πιέσει τους και στα τετράωρα Στα μονόρα έχουν μια ε, τάση αρνητικοί, βλέπουμε ότι πιέζουν οι μεγαλύτεροι των μεγαλύτερων time frames ουσιαστικά για να δουν τις ε, κατώτερες τιμές ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει και το πάρα πολύ δυνατό order block σε αυτά τα σημεία το οποίο ε, θα μπορούσε είτε σε βασικά είναι όλη αυτή εδώ η περιοχή παιδιά. όλη αυτή εδώ η περιοχή η οποία θα μπορούσε να είναι το τελικό ε, αποτέλεσμα των shorters τουλάχιστον για τα τετράωρα και μονόωρα time frames θα μπορούσαν να πιέσουν μέχρι και αυτές τις τιμές, εάν οι Bulls δεν μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι και να δώσουν την ανώτερη κίνηση για να μπορέσουν να εκτοξευθούν σε ανώτερες. Τώρα, η κατάσταση αυτή, ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η κατάσταση είναι γιατί έχουμε μπει σε πεντακάθαρο consolidation. Δηλαδή θα πρέπει να ανακοινωθεί κάτι τεράστιο, θα πρέπει πράγματι τα USDT, USDC τα οποία τυπώθηκαν την Παρασκευή τουλάχιστον 1,2 billion έξτρα, Βλέπουμε ότι ε, και η κεφαλαιοποίηση εδώ πέρα του USDT έχει ξεφύγει. Ε, πλέον έχει φτάσει στα ε, 112,5 ε, billion. Είναι, πραγματικά είναι εξωφρενικό. Έτσι το market κάποιοι να δούμε εδώ πέρα. Έχει φτάσει ναι 112,4 billion. Όπως και να έχει η κατάσταση είναι εξωφρενική. Εδώ δεν ξέρω δεν έχει περαστεί νομίζω ήδη ακόμα. Πάντως ε, έγινε ε, μην την Παρασκευή. Ένα πάρα πολύ ωραίο billion για το USDT για ακόμη μια φορά ενώ το USDC βλέπουμε και αυτό ε, ότι είχε μια άξη του, ε, του market cap από όσο ξέρω 300 εκατομμύρια τυπώθηκαν την Παρασκευή για ακόμη μια φορά μπορεί να μην έχουν περαστεί τα data, λίγο, λίγο περίεργο μου φαίνεται εδώ πέρα Όπως και να έχει, όπως και να έχει, ε, επιστροφή στα charts ε, και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι το Ethereum κρατάει πολύ καλύτερα από το Bitcoin μετά από πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Κρατάει σε επίπεδα ε, στις 3.550, σίγουρα θα μπορούσε να δει ανώτερες τιμές, έχει γίνει εδώ ένα breakout ε, αρκετά δυνατό με το Price Reversal και πάλι στα 3.630 δολάρια. Αυτό το οποίο ε, σίγουρα θα έπρεπε να δούμε και σε δεύτερο χρόνο, είναι το chart ε, του BTC ETH, το οποίο έτσι άρχισε πλέον, να παίρνει τα πάνω του μετά από πάρα πολύ καιρό. Bull flag εδώ πέρα. Πιθανό breakout θα έχουμε τι επόμενε ημέρε για να μπορέσει να δει και αυτό τι ανώτερε τιμέ. Αν σε περίπτωση που αυτό δει το reject πάνω στην resistance και τελικά δεν καταφέρει να ξεπεράσει, το πιο πιθανό είναι να δούμε ένα ακόμα breakdown και εννοείται να έρθουμε στα σημεία του 0047. Οπότε, παιδιά, το, το market είναι όλο consolidation. Το marketing όλο consolidation. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε την επόμενη κίνηση, η οποία κίνηση θα μπορέσει να μα δώσει τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο. Λογικά, λογικά ε, για ε, το Ethereum αλλά και για κάποια άλλα altcoins. Λέω κάποια άλλα altcoins γιατί δεν πιστεύω ε, ότι πολλά από αυτά δείχνουν πάρα πολύ καλά και άλλα δεν δείχνουν καθόλου μα καθόλου. Τώρα, ε, το Red Dot εδώ πέρα με απασχολεί. Έχει ανάψει αυτή την εβδομάδα όπω βλέπω. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν το ε, Ethereum να κρατήσει αυτέ αυτές τις τιμές για να μπορέσει να δει την ανώτερη τέλο πάντων κίνηση α, το Price Reversal και εννοείται τις ανώτερες αυτές τις τιμές καθώς, καθώς αν ανοίγαμε εδώ πέρα τα FIBS ε, πίπεδα θα μπορούσαμε να βγάλουμε και τα targets στα ε, 05.3385 πολύ καλή κίνηση. Ε, τα 4353 αλλά και τα 4540 σίγουρα είναι τα πρώτα προοδίτης τα οποία κοιτάζει αυτή τη στιγμή η αγορά ως επιτοπλίστων είναι ό,τι πιο δυνατό μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή ε, καθώς είδαμε ότι για ακόμη μια φορά υπήρξε resistance για ακόμη μια φορά έτσι, υπήρξε καθοδική πορεία ήρθε να κάνει fill up το συγκεκριμένο order block κατά το e για να μπορέσει να δει τις ανώτερες Θέσει εν ευθετώ χρόνο. Εννοείται, κάντε like, subscribe και το καμπανάκι για όλε τι ειδοποιήσει για να μπορείτε να έχετε όλη αυτή την ενημέρωση την οποία δίνουμε στα charts. Και εννοείται, αυτό το οποίο παρατηρήσαμε είναι πω ο... ο Τραμπ έχει δώσει πάρα πολύ δυνατέ ανακοινώσει τι τελευταίε ημέρε και είπε ότι θα σταματήσει τον πόλεμο τον οποίο ο Biden έχει ξεκινήσει εναντίον των κρυπτο και εννοείται ότι θα ήθελε να δει τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής, την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων τα επόμενα χρόνια. Πολύ δυνατέ ανακοινώσει. Ε, σίγουρα αυτό το οποίο εγώ προσωπικά θα περίμενα θα ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό price reversal πριν από τι εκλογέ το οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει και από διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν πτώση για την αγορά και εννοείται κατώτερες κινήσεις όχι μόνο για τα κρύπτο αλλά και για τις παραδοσιακές αγορές διότι πιστεύω ότι από εκεί θα ξεκινήσει η όλη φάση οπότε καλό θα ήταν να μπούμε στη διαδικασία να το πάμε βήμα-βήμα να καταλάβουμε ότι πραγματικά έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μα ένα absolute consolidation τη αγορά, sideways κίνηση πάνω κάτω, πάνω -κάτω, κάτω ουσιαστικά στα επίπεδα αυτά, τα οποία βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατά για το Bitcoin. Και όμω είναι ο μοναδικό τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μια σταθερότητα, μια ορίμανση ουσιαστικά του market του bitcoin για να μπορέσει και το χρήμα να περάσει στα υπόλοιπα κρυπτο, στα altcoins ή οπουδήποτε αλλού διότι αυτά τα billions πρέπει σίγουρα να αλλάξουν χέρια αν θέλουμε να δούμε ανώτερες κινήσεις της αγοράς και εννοείται να ευημερίσουμε από τα διάφορα κρυπτονομίσματα τα οποία μπορεί να κρατάμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο σίγουρα δεν θέλουμε είναι κατώτερη κίνηση του bitcoin να σπάσει ουσιαστικά τα 60.000 αν πέφτει με σταθερό ρυθμό δεν πιστεύω ότι θα έχουμε καμία τεράστια κίνηση για τα κρυπτονομίσματα ε, πτωτική ίσα ίσα ε, μας προδίδει το γεγονός ότι θα μπορούσε το χρήμα από το bitcoin να περάσει ε, στα υπόλοιπα altcoins και εννοείται να δούμε ένα mini altcoin season το οποίο πιστεύω ότι περισσότεροι που δεν έχουν δει το χρειάζονται πάρα πολύ για να μπορέσουν να δουν και κερδοφορίες στα wallet τους καθώς αυτή τη στιγμή η αγορά έχει έναν αρκετά μεγάλο ε, βαθμό από άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει κέρδη ε, και αυτό είναι παγκόσμιο, είναι έρευνες παγκόσμιες οι οποίες ε, σίγουρα αυτή τη στιγμή μας λένε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες κερδοφορίες από τα κρύπτο ελάχιστοι έχουν βγάλει χρήματα και έχουν κατοχυρώσει που σημαίνει ότι οι περισσότεροι κρατάνε δεν ξέρω μέχρι πότε ε, και δεν έχουν δει ουσιαστικά κέρδη σε Fiat. Καλώς ή κακώς τα κέρδη τα μετράμε σε φία. Διότι απέναντί μα έχουμε ως αντίκρισμα το δολάριο. Οπότε, καλό θα ήταν να μπούμε στη διαδικασία. Εννοείται να σκεφτούμε αν θα θέλαμε σε αυτά τα επίπεδα να κάνουμε π.χ. κάποια take profit χωρίς αυτό να είναι καμία οικονομική συμβουλή. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και το καμπανάκι για άλλε ειδοποιήσει. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Και εννοείται αύριο στο live. Μείνετε μαζί μα συντονισμένοι εδώ στις 8 για να έχουμε όλη την ενημέρωση τη αγορά και όχι μόνο. Καλή συνέχεια. Bye bye.